Φίλες και φίλοι της διαδικτυακής τηλεόρασης της σειράς Μητροπόλεως Κοινωνίας και Αποκορώνου, οι καταθέσεις ψυχής και απόψε κοντά σας με προσκεκλημένο τον πατέρα Στυλιανό Θεοδωρογλάκη, ο οποίος είναι εφημέριος του Καθεδρικού Ναού των Εσοδίων της Θεοτόκου Χανίων και με ένα θέμα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, την πίστη. Την πορεία προς την πίστη, την αθεία και τι μπορεί να την προκαλεί. Η πίστη σήμερα πόσο αναγκαία είναι και πόσο μπορεί να αποτελέσει καταφύγιο για τις ψυχές των χριστιανών που πάσχουν. Πατέρα Στυλιανέ, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε κοντά μας εδώ στις καταθέσεις ψυχής, στη διαδικτυακή τηλεόραση της Μητροπόλεως μας, στο καινούριο μας στούντιο και με ένα θέμα που νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκαιρο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως μου είπατε λίγο πριν ξεκινήσουμε, πάρα πολύ ευρύ. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλές εκπομπές με αυτό το θέμα. Ακροθυγώς και στα σημαντικότερα σημεία του θα μείνουμε απόψε εμείς εδώ, στις καταθέσεις ψυχής. Θεωρώ ότι η πίστη είναι υπέρτατη ανάγκη και όλοι πιστεύουμε πως στις μέρες μας είναι και υπέρτατη ανακούφιση. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση, πατέρα Στυλιανέ? Καταρχήν, να εκφράσω τη μεγάλη χαρά μου μέσα από την ψυχή μου για το καινούριο απόκτημα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, της Μητροπόλεως Κοινωνίας και Αποκορώνου. Είστε καλά. Με αυτήν την διαδικτυακή τηλεόραση, όπως την είπατε, γιατί είναι ένα καινούριο αγαθό. Αυτό για είναι τον τόπο, για την Κρήτη, για όλους μας. Για όλους μας, για όλη πραγματικά. Την Ορθοδοξία, πιστεύω, αλλά και για όλο τον κόσμο, γιατί η Ορθοδοξία δεν απευθύνεται μόνο στους Ορθόδοξους. Όχι. Απευθυνόμαστε σε όλους τους ανθρώπους, τους δικούς μας και τους ξένους, τους φίλους και τους εχθρούς, τους πιστούς και τους άπιστους. Όλοι χωρούμε στην αγκαλιά του Θεού. Ακριβώς. Και επομένως όλοι μπορούν να ακούσουν μία λέξη, να προβληματιστούν, να θεωρήσουν, να αναθεωρήσουν, όπως φωτίσει ο Θεός καλύτερα. Έτσι εκφράζω αυτήν τη χαρά μου απόψε, ύστερα από το ραδιόφωνο που για 20 χρόνια περίπου λειτουργεί κατά τρόπο παραδειγματικό στην Ιερά Μητροπολή μας, να λειτουργήσει και αυτό πολύ περισσότερα χρόνια και να έχει την ίδια αποτελεσματικότητα και την ίδια ευλογία του Θεού και εσάς επίσης που έχετε την ευγένεια και την καλοσύνη και το χρόνο προπάντων και το μεράκι να κάνετε αυτή την προσφορά, αυτή την θυσία. Είναι χαρά μας, γιατί ξέρετε, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να μιλάμε ανοιχτά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις μέρες μας και νομίζω ότι η Ιερά Μητρόπολη Κοινωνίας και Αποκορώνου με τη διαδικτυακή τηλεόραση που πρόσφατα δημιουργήθηκε δίνει την ευκαιρία να μιλάμε λίγο πιο ανοιχτά για κάποια θέματα που είναι σε εισαγωγικά λίγο απαγορευμένα ή ελεγχόμενα. Αν και ζούμε σε μια χώρα που πλειοψηφικά είμαστε Ορθόδοξοι, δυστυχώς, στις μέρες μας, καθώς βρισκόμαστε στο χωνευτήρι της παγκοσμιοποίησης και καθώς τα μέσα μαζικής ελέγχονται, δεν είναι εύκολο να μιλάμε ελεύθερα για πράγματα πώς τώρα θεωρούσαμε δεδομένα, πάτερ. Ναι, δεν είναι όλα αυτονόητα σήμερα. Όχι. Και αυτό μας πληγώνει, γιατί ξαφνικά η ζωή μας άλλαξε. Και ξαφνικά το αυτονόητο και το δεδομένο δεν είναι πια ούτε αυτονόητο, ούτε δεδομένο. Όχι. Έχω την εντύπωση ότι στο μέλλον μπορεί να δούμε και δίωξη της Ορθοδοξίας. Ότι ενοχλεί με τη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή. Το απευχόμαστε πάντως. Το απευχόμαστε, γιατί σε περίοδους δύσκολες του έθνους η Ορθοδοξία στήριξε τους αγώνες του λαού και διατήρησε το φρόνημα υψηλό, την παράδοση ακμαία, άρτια και βοήθησε τον Ελληνισμό σε μεγάλους αγώνες του να επιβιώσει και να παραμείνει υγιής και έτσι όπως το γνωρίσαμε πριν από 2 ή 3 δεκαετίες, γιατί δυστυχώς στις τελευταίες δεκαετίες τα πράγματα δεν πήγαν και πολύ καλά. Η Ορθόδοξη παράδοση στην ευρύτερη και την ουσιαστική έννοιά της είναι η υπεράσπιση του ανθρώπου, όχι μόνο εμάς των Ελλήνων, αλλά όλων των ανθρώπων. Ο λόγος του Θεού, τον οποίο λειτουργεί η Ορθοδοξία για αιώνες, είναι υπερασπιστικός και φιλανθρωπικός. Είναι ο μόνος φιλάνθρωπος λόγος που έχει ακουστεί στην Οικουμένη για τους αδύνατους, για τους περιθωριακούς, για τις γυναίκες, για τα παιδιά, τα οποία ζουν πολλές φορές τα τελευταία μάλιστα χρόνια έναν πολύ σκληρό τρόπο αντιμετώπισης και εκμετάλλευσης.
για όλους τους αδυνάτους επίσης, η Ορθοδοξία έχει λόγο ουσιαστικό, ζωογόνο, ζωτικό και δεν τον και διαχρονικό. Απευθύνει επιλεκτικά σε μερικούς δικούς της. Πολύ δεν σημαντικό. Δεν έχουμε δικούς μας και ξένους. Δεν ζούμε αυτή τη διάκριση. Ζούμε ακριβώς την υπέρβαση της ενότητας της πίστεως και την κοινωνία της αγάπης. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το ουσιαστικό, το μεγάλο πράγματι δώρο του Θεού, το οποίο η Ορθοδοξία με την Εκκλησία, με την εκκλησιαστική γραμματεία προπάντων, αλλά και με το μυστήριο της Εκκλησίας και τα μυστήρια της Εκκλησίας, λειτουργεί υπέρ του ανθρώπου πάντοτε, χωρίς να ζητά ταυτότητα, τι είσαι, από πού είσαι, τι πιστεύεις. Αυτά ανήκουν σε άλλες αρχές και εξουσίες μακριά από εμάς. Ακριβώς. Θεωρείτε ότι η πίστη είναι αναγκαία για το ανθρώπινο γένος, για τον άνθρωπο εν γέννη? Δέστε, για την πίστη ήθελα να κάνω μια μικρή, πολύ μικρή επιρρεκτική εισαγωγή. Θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο σχολείο, ο καθηγητής μας, ο θεολόγος εκείνων των χρόνων, μακαριστή η μνήμη του, μας έδινε ορισμούς, επειδή δεν είχαμε βιβλία, γράφουμε ορισμούς για την πίστη, τι είναι πίστη, πώς ορίζεται η πίστη, ως ελπιζομένων υπόστασης και πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων, και ήταν σωστά αυτά τα αξιώματα και είναι σωστά και έχουν διαχρονική αξία και δύναμη, αλλά στην πορεία μου φαίνεται ότι η πίστη είναι κάτι το χειροπιαστό, το βιωματικό, το ζωντανό. Ας πούμε το πρωινό Ευαγγέλιο της λειτουργίας σήμερα, Κυριακή, Τετάρτη των Ιστιών, δίνει μια χαρακτηριστική εικόνα της πίστης του πατέρα που πήρε το παιδί του που ήταν άρρωστο, κοφό, βουβό, δαιμονισμένο, ό,τι θέλετε, και το πήγε στον Χριστό να το θεραπεύσει και ο Χριστός το ρώτησε, «Πιστεύεις ότι εγώ μπορώ να κάνω αυτό?» Και ξέρετε τι απάντησε ο πατέρας? «Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία, να μην χάσω την πίστη μου. Άρα, έχουμε ανάγκη να τροφοδοτούμε την πίστη μας από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός, πρώτον αυτό. Και δεύτερο, οι μαθητές ζουν μαζί με τον Χριστό 3 χρόνια. Όταν έγινε αυτό το θαύμα, ήταν τελευταίος χρόνος της δράσης του Χριστού. Μετά από αυτό ακολούθησε η σύλληψη, η σταύρωση κλπ. Ζουν λοιπόν μαζί με τον Χριστό μέρα νύχτα. Τον έχουν δει να κάνει θαύματα, τον έχουν καμαρώσει, τον έχουν ζήσει, τον έχουν απολαύσει στην κυριολεξία. Μια στιγμή ο Χριστός πήγε λίγο πιο κάτω, ίσως κάποιος τον απασχόλησε, κάποιος τον ρωτούσε κάτι. Και όταν ο πατέρας πήγε το παιδί να το θεραπεύσει, ο Χριστός έλειπε, δεν ήταν εκεί μπροστά. Μάλιστα. Ήταν μόνο οι μαθητές. Και οι μαθητές προσπάθησαν να το θεραπεύσουν, κι αν ήθελαν. Το ήθελαν πολύ, αλλά δεν τα κατάφεραν. Αυτό δείχνει ότι η πίστη δεν είναι να έχουμε μια καλή ιδέα για τον Χριστό, που την είχαν οι μαθητές, αλλά να είμαι μαζί με τον Χριστό. Και έρχεται μετά τα αυτά ο Άγιος Απόστολος Παύλος να πει, «Ζω ουκέτι εγώ, ζει δεν εμή Χριστός». Να είμαι μαζί με τον Χριστό. Συμπόρευση, συμβίωση. Η πίστη λοιπόν είναι να μοιράσουμε τη ζωή με τον Χριστό. Αυτό είναι πίστη. Δηλαδή, προτιμώ αυτόν τον ορισμό. Είναι περισσότερο κατανοητός, χειροπιαστός. Είναι η αναζήτηση της προσωπικής αλήθειας. Μια στιγμή μακριά από τον Χριστό, χάνω και χάνομαι. Χωρίς εμού, ουδήναστε ποιήν ουδέν. Και πάντα δυνατά το πιστεύω. Αυτός που είναι μαζί μου δεν έχει να χάσει, να δυνατήσει, να αποτύχει σε τίποτα. Έτσι πιστεύω σε αυτή την παράμετρο. Είναι καλό να βλέπουν την πίστη για να μην είμαστε δεσμευμένοι με θεωρητικά πράγματα, με ορισμούς. Οι ορισμοί κατά κανόνα οδηγούν σε περιορισμό. Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω ορισμό. Και δεν μου αρέσει πολύ αυτό. Έχετε θέλω δίκιο. Να αισθάνομαι άνετα και ελεύθερα, να κινούμε σε όλο το φάσμα της πίστης και της κτήσης, της χαράς της ζωής που λέμε, της δημιουργίας. Αυτά είναι του Θεού,
Μας τα έδωσε ο Θεός, γιατί εμείς να τα στριμώξουμε σε μια γωνιά, λέμε αυτό είναι βέβυλο, αυτό είναι χρήσιμο, αυτό είναι για τους άλλους, όλα δικά μας και η γη και ο ουρανός και ο άνθρωπος και ο Θεός και το παρόν και το μέλλον και η προσκαιρότητα και η αιωνιότητα, όλα δικά μας. Δεν θέλουμε να χάσουμε τίποτα, αυτό είναι που προϋποθέτει την πληρότητα της ζωής. Να μην υπάρχουν κενά μέσα μας που να ζητούμε την πλήρωσή τους σε επικίνδυνες ατραπούς, ας πούμε, στα ναρκωτικά ή στις εξαρτησιογόνες σχέσεις. Θέλω να έρθουμε έπειτα εκεί, να μιλήσουμε λίγο για τη σχέση της νεότητας με την πίστη, αλλά θεωρείτε ότι η πίστη είναι η αναζήτηση της προσωπικής αλήθειας, επειδή μιλήσατε για μια αποκατάσταση του εαυτού μας. Αυτό είναι βέβαιο. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας, με την σημασία όμως τη αλήθεια. Και πάλι στην Ορθόδοξη παράδοση δεν έχει μόνο θεωρητικό χαρακτήρα, αλλά είναι πάλι βιωματικός ο χαρακτήρας της αλήθειας. Δηλαδή, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή και η οδός, ο Θεάνθρωπος Κύριος. Και αυτήν την αλήθεια επεχείρησαν να κακοποιήσουν οι αιρετικοί όλων των αιώνων. Για πείτε μας, είναι κοινός ο στόχος όλων των αιρετικών να βγάλουν τη θεανθρωπία από τη μέση, την αλήθεια ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνεται Θεός κατά χάρη, Άγιος, αλλά αν βγάλουμε αυτό το κομμάτι από το Ευαγγέλιο, από την πίστη μας, τότε χάνουμε τη σωτηρία μας. Ο Χριστός δεν είναι μόνον Θεός, όπως λέγανε μερικοί, άσαρκος, που φαίνεται σαν φάντασμα, λέει, σε εμάς, ή δεν γίνεται άνθρωπος, αλλά δεν είναι και μόνον άνθρωπος, όπως λέγανε άλλοι αιρετικοί, μεγάλος άνθρωπος, θαυμαστός, που κάνει θαύματα, που κάνει τέρατα και σημεία, είναι θεάνθρωπος. Και αυτός είναι ο κοινός στόχος όλων των πιστών, να φτάξουμε το θεάνθρωπο. Να γίνουμε όλοι μας μεθεκτοί Θεού, θεοί κατά χάρη, Άγιοι. Γι' αυτό λειτουργούμε, γι' αυτό λειτουργούμαστε. Δεν έχουμε άλλο και δεν βρίσκουμε άλλο νόημα στη λειτουργία της Αγίας μας Εκκλησίας έξω από αυτόν τον μεγάλο, πράγματι, ζωογόνο στόχο, να φτάξουμε τον Παράδεισο. Όμως είναι μεγάλη ευχή που λέμε, καλό Παράδεισο, δεν λέμε σε έναν άνθρωπο που θέλω να το ευχηθούμε, ό,τι καλύτερη ευχή υπάρχει. Έτσι είναι. Όμως και εκείνοι οι αιρετικοί, οι εκείνοι που τους πίστευσαν, είχαν τη δική τους πίστη. Βέβαια. Το κίνητρό τους ποιο ήταν για να αμφισβητήσουν όλο αυτό όλη αυτή τη θεωρία της Ορθοδοξίας, την οποία εμείς ασπαζόμαστε όλοι. Τα κίνητρα μπορεί να είναι πολλά και τα συνδυάζω με την πίστη εγώ, έτσι λίγο θέλω να τα δούμε. Όχι, γιατί αμφισβήτησαν, η δική αμφισβήτηση είναι ένα σημείο. Οι ίδιοι οι αιρετικοί είναι και εκείνοι θύματα. Ναι. Και η Εκκλησία μας ξεχωρίζει τους αιρετικούς από την αίρεση. Για μέν τους αιρετικούς εύχεται και προσεύχεται και έχει ποιμαντική υπέρ των αιρετικών, όλων των αιρετικών. Την αίρεση, την αμφισβήτηση, δηλαδή της αλήθειας, γιατί αυτό είναι αίρεση. Αμφισβήτησε ένα μέρος ή όλες τις αλήθειες. Είτε ένα μέρος όμως αφαιρέσουμε την αλήθεια, είτε όλη την αλήθεια, δεν υπάρχει διαφορά, είναι το ίδιο. Ναι. Από πού οδηγούμενοι κάποιοι συνάνθρωποι μας πίστευσαν ή πιστεύουν σε αιρετικές? Οι περισσότεροι έχουν παρασυρθεί στην αίρεση. Τουλάχιστον από ό,τι μπορώ να γνωρίζω από τη σημερινή πραγματικότητα, εδώ στην πόλη μας και σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας που υπάρχουν πάρα πολλοί αιρετικοί από την αίρεση του Ιαχωβά, και από άλλες χιλιαστών, παρασύρεται ένας με τον άλλο, μπορεί να πάει, είναι πολύ εύκολο πράγμα. Και πράγματι σε αυτό το σημείο η Εκκλησία οφείλει να αυξάνει την ποιμαντική της, να κατευθύνει τους ανθρώπους στην αλήθεια της παράδοσης, του πολιτισμού και της λειτουργίας της Αγίας μας Εκκλησίας, να μην αμελούμε, γιατί είναι αυτό μεγάλη ευθύνη, να δείχνουμε την αλήθεια, τον δρόμο του Θεού δηλαδή στους ανθρώπους, χωρίς συμφέροντα, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς κερδίζω, χάνω. Αυτά δεν υπάρχουν στην παράδοσή μας.
Όχι, βέβαια δεν υπάρχουν. Και μπαίνουν απ' έξω. Φαίνονται και περίεργα. Αυτά είναι και τα μεγάλα κίνητρα όλων των ανθρώπων που θέλουν να αμφισβητήσουν, να διαφοροποιήσουν, να διαστρεβλώσουν, να κακοποιήσουν, οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε μεγάλα κράτη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως είναι ο Καναδάς και ευρωπαϊκά κράτη όμως, τα οποία είναι Αμερική, πολύ... Η Γερμανία, βέβαια. Η Γερμανία. Είναι πολύ θρησκευτικά. Το Μόναχο και το Μπρούκλιν είναι κέντρα, διεθνή κέντρα των μεγάλων σκοτεινών και, και φανερών, πονηρών πάντως, δυνάμεων που ελέγχουν κατά κύριο λόγο τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου. Το είτε, Μόναχο και το Μπρούκλιν, λοιπόν. Ναι, το Μπρούκλιν και το Μόναχο, το δεν ίδιο. Είναι τυχαίο. Συνεργάζονται, βέβαια. Και να σου πω και κάτι άλλο, πολύ απλό. Τα περιοδικά της Σκοπιά και... Το Ξύπνα. Ναι, το Ξύπνα των χιλιαστών, τυπώνονται στο Μόναχο και στο Μπρούκλιν. Αυτό δεν λέει πολλά. Μόνο ότι έρχονται από εκεί εδώ, φτάνει για να καταλάβουμε τι συμφέροντα διακυβεύονται πίσω από αυτά. Ο κόσμος πλανάται, λοιπόν, βέβαια, και παραπλανάται. Πολύ και έχουμε πολύ. Εκατομμύρια ναι. συνανθρώπων μας στον πλανήτη, πλανημένων ναι. από θρησκείες, από αιρέσεις του, της Ορθοδοξίας, παρακλάδια. Έφτιαται και υπέρ των πεπλανημένων όλων αυτών των ανθρώπων, έχει ευχαίσει η Εκκλησία μας στη λειτουργία της. Και έφυγε και υπέρ αυτών. Ναι, το είπατε και πριν. Αυτή η πολυθρησκευτικότητα θεωρείται ότι είναι επικίνδυνη? Όχι, δεν έχουμε να φοβηθούμε. Και εμείς ανεξιθρησκεία έχουμε άλλωστε. Όχι, δεν φοβούμαστε τίποτα. Εμείς προχωρούμε με την αλήθεια του Χριστού και της Εκκλησίας. Και η πρόσκληση που η Ορθοδοξία, ο Χριστός, η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο απευθύνουμε, είναι πρόσκληση απόλυτης ελευθερίας, γιατί είναι πρόσκληση προς το αγαθό. Και όταν καλούμε προς το αγαθό, προς το Θεό δηλαδή, που είναι ο μόνος αγαθός, δεν καταναγκάζουμε κανέναν. Αν καταναγκάζουμε, δεν καλούμε στο αγαθό. Γι' αυτό ο Χριστός λέει, δεύτε ο πίσω μου, ως τις θέλει η ελθύν. Όποιος θέλει, δεν βιάζει κανένα. Ακριβώς. Και εκτός από μερικές διακρίσεις που ο ίδιος επίσης χρησιμοποιεί στην επίγεια δράση και ζωή του. Θυμούμε έτσι, αυτή τη στιγμή έρχεται στον, από το Ευαγγέλιο, κάποιος που του λέει, «Κύριε, θέλω να έρθω μαζί σου», αλλά πέθανε ο πατέρας του, θα του λέει, «Ας τον πατέρα σου, έλα αμέσως». Θάψε του σε αυτό νεκρούς. Ενώ σε έναν άλλο την ίδια στιγμή, του λέει, «Θέλω κι εγώ να έρθω μαζί σου», όχι, του λέει. «Ο Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλή κλείνει». Κάτσε εδώ που είσαι, καλά είσαι εδώ που είσαι. Ναι. Γιατί δεν ήξερε εκείνος ότι δεν θα άντεκε ίσως αυτή την ανταπόκριση, σε αυτή τη μεταφορά, σε αυτή την πρόσκληση. Χρειάζεται ελευθερία η πίστη, όπως μας είπατε. Απόλυτα ελευθερία. Ό,τι δεν είναι ελεύθερο είναι ξένο σε εμάς. Αναζήτηση της προσωπικής αλήθειας, όπως προείπατε. Ναι. Δύναμη χρειάζεται. Ο άνθρωπος είναι ναών δυνάμεων από το δημιουργό μας. Με τεράστιες δυνάμεις. Η φιλοσοφία της λέει δυνάμεις αόριστα, η ανθρωπολογία, διδιονόματα διάφορα. Εμείς όλες αυτές τις δυνάμεις στην θεολογία τις λέμε με μία μικρή πρόταση, δύο λέξεις. Κατ' εικόνα Θεού είμαστε. Είμαστε πλασμένοι ως εικόνες του Θεού, που έχουμε όμως τη δυνατότητα, με τη χάρη του Θεού πάντοτε, όχι αυτόνομα, όχι αυτολύτρωση, όχι αυτοσωτηρία, όχι αυτοδυναμία, δεν είμαστε αυτοδύναμοι, αλλά με τη χάρη του Θεού μπορούμε από το κατ' εικόνα να προχωρήσουμε στο καθομοίωση, δηλαδή στο να μοιάσουμε στο δημιουργό μας. Εκεί όμως, αυτόν τον αγώνα, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού. Ναι. Δεν φτάνουν οι δικές μας δυνάμεις. Δεν είμαστε αυτοσωτήρες. Ακριβώς. Όμως κάποιες φορές που δοκιμαζόμαστε, διότι οι δοκιμασίες είναι μέρος της ζωής μας, ίσως να λυγίσουμε. Αυτή η δύναμη, η ανθρώπινη δύναμη, όχι η θεϊκή, η ανθρώπινη δύναμη να περιοριστεί ή να απολεστεί και να φτάσουμε και σε σημείο αμφισβήτησης. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό και είναι καλό να γνωρίζουμε πάντως
ότι και μέσα από τα βάσανα της καθημερινότητας και μέσα από την ασθένεια και μέσα από την στέρηση και την ένδυα, την ευρύτερη, την γενικότερη, μπορούμε να είμαστε κοντά στο Θεό. Μπορούμε να ζούμε τη χαρά της του Κυρίου παρουσίας στο πρόσωπο και τη ζωή μας, στο κρεβάτι του πόνου. Είναι στο, δύσκολο για έναν στο απλό. Τραπέζι της πείνας με τα παιδιά μας. Να χαιρόμαστε την παρουσία του Θεού, να τραγουδούμε. Και αυτό το έζησε. Έχουμε παραδείγματα, δεν είναι θεωρητικό αυτό που λέω. Δηλαδή. Το έζησε η Ορθόδοξη οικογένεια σε δύσκολες εποχές. Βεβαίως. 400 χρόνια μαύρης δουλείας. Πώς έζησαν. Με άνεση και καλοπέρισε οι προγονείς μας. Μεγάλες στερήσεις. Μεγάλη ένδυα. Όμως είχαν αυτό που έχετε επικεφαλίδα στην κουβέντα μας, την πίστη, την ολική αφοσίωση στο πρόσωπο του Αναστάντος Χριστού και με αυτό έζησαν, κρατήθηκαν. Και εγκαρτέρηση, είχαν και εγκαρτέρηση, είχαν και υπομονή, είχαν μεγάλη υπομονή. Μου είπε ένας, χαίρομαι πολύ που το είπετε αυτό, είναι πολύ σημαντικό, σε όλα τα δύσκολα της ζωής μας και πιστεύω ότι τρεις είναι οι μεγάλες δυσκολίες που μαζεύουν όλα τα δεινά στον άνθρωπο. Το ένα είναι η ανίατη ασθένεια. Να ξέρω ότι έχω μια ασθένεια που δεν θεραπεύομαι. Ναι. Όπου και να πάω στο εξωτερικό δεν υπάρχει γιατρία. Το άλλο είναι η ένδυα, η πείνα, η στέρηση, να μην έχω τίποτα. Ναι, πράγματι. Τίποτα, μην έχω στον άλλο, μην ξέρω ότι αύριο το πρωί θα πάω κάτι. Ακριβώς. Και το τρίτο και χειρότερο είναι ο θάνατος. Που δεν μπορεί να φύγει κανείς. Και στα τρία αυτά μου το είπε αυτό ένας ψυχίατρος. Και το, για πείτε μας. Σε αυτό τον γνώρισα κιόλας από πιο κοντά, γιατί εγώ έπρεπε να το πω σαν θεολόγος και σαν παπάς. Μου είπε και τα τρία αυτά αντιμετωπίζονται με μία αρετή που την έχετε στο μανίκι σας και δεν τη χρησιμοποιείτε. Η Εκκλησία δηλαδή θέλει να πει. Υπομονή. Αυτό που είπετε. Υπομένων. Υπομένων υπέμεινα σε Κύριε, λέει ο Δαβίδ. Μέσα στα βάσανα. Δεν σημαίνει ότι επειδή μου ήρθε μια δυσκολία, θα ξεχάσω τον Δημιουργό μου, τον Πατέρα μου, το Θεό, τα Ιερά. Ή θα τον αμφισβητήσω ίσως. Ναι, όχι βέβαια. Αλλήμον. Πιστεύω ότι μπορούμε να κρατήσουμε την πίστη μας, να κρατήσουμε το ήθος μας, να κρατήσουμε την καθαρότητα και τη λαμπρότητα του προσώπου μας μέσα στα βάσανα της καθημερινότητας. Εξάλλου, με αυτά ζούμε. Δεν είναι η ζωή μας ναι. Άνεση και καλοπέραση μόνο. Απλώς, Πάτερ, να σας πω τώρα τη δική μου την τοποθέτηση. Ναι. Θεωρώ ότι 400 χρόνια οι Έλληνες ζούσαμε χριστιανικά, γιατί είχαμε μάθει να ζούμε χριστιανικά, με 10 αιώνες περίπου βυζαντινής αυτοκρατορίας, ναι. Μέσα σε ένα θεοκρατικό έτσι, καθεστώς. Είχαμε μάθει να συμπορεύεται η πολιτική με τη θρησκεία. Ναι. Και ήταν συνηθισμένος να ακολουθεί το δρόμο του Χριστού ο πιστός. Σήμερα όμως, και όπως το τονίζω, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, οι Έλληνες είχαμε ξεφύγει λίγο. Είχαμε λησμονήσει κάποια πράγματα. Ίσως η αλλαγή που αυτή τη στιγμή βιώνουμε είναι πιο τραγική από τότε, με την έννοια ότι τότε πεινούσαν και υπέφεραν, αλλά είχαν Χριστό μέσα τους. Σήμερα, τι γίνεται. Χαίρομαι πολύ για την τοποθέτηση. Είναι αληθινή η τοποθέτηση που κάνετε. Πράγματι, οι πρόγονοί μας στην τουρκοκρατία κυρίως ήξεραν να ζουν με τον Χριστό και τους Αγίους μαζί. Τραγουδούσαν μαζί, συμπορεύονταν μαζί. Λειτουργούσε δηλαδή η πίστη μας στην αυθεντική και την αληθινή της διάσταση, όπως την χαρακτηρίσαμε προηγούμενα. Τρόπο ζωής. Έτσι ζούμε εμείς. Αυτό μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Θεωρείτε ότι αμέσως μετά άρχισε κάτι φοβούμε, φορά. Πολύ όχι, όχι, πολύ, όχι. Αυτό το έγινε τα τελευταία 30 χρόνια που είπετε είναι το αποκορύφωμα. Είναι το ξεχύλισμα του ποτηριού που λέμε. Αλλά μετά την απελευθέρωση μπήκαμε περισσότερο σε μια θεωρητική, ένα θεωρητικό τρόπο υπάρξεως και ζωής. Ξεφύγαμε λίγο από την αλήθεια της Εκκλησίας μας και την πίστη μας την ίδια. Γιατί? Γιατί το καθεστώς το επέβαλε. Οι Βαβαροί που ήρθαν εδώ και
και οργάνωσαν την εκκλησία μας, δεν ήταν ορθόδοξοι. Μην πάμε εκεί. Τα αφήνουμε αυτά όλα. Τα ξέρουμε, είναι γνωστά. Την απόσχεσαν για το Πατριαρχείο. Βέβαια. Πολλά πράγματα κάμανε. Μέχρι το 1920 η κατάσταση ήταν όντως τραγική. Η καταστροφή της Μικράς Ασίας αναθέρμανε με τους πρόσφυγες που ήταν τότε από εκεί. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί είναι Μικρασιάτισσα. Με την πίστη τους. Πίστευαν με πάθος οι Μικρασιάτες. Γιατί? Αυτοί αναζωογόνησαν την ελληνική ορθοδοξία. Χαίρομαι που το λέτε. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν το λέω εγώ αυτό. Λοιπόν, ένα αυτό. Έχω την εντύπωση ότι και τώρα έχουμε δυνάμεις στο εξωτερικό που έχουν ζωντανή την ορθοδοξία μέσα. Ζωογόνες. Και ζωογόνες δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν και τον τόπο μας εδώ. Σημερίζομαι απόλυτα ότι τα τελευταίες δεκαετίες πράγματι ζήσαμε την πλεονεξία και την αχορτασία στο αποχωρήφωμά τους. Δεν μας θέλαμε όλα, δεν είναι, να τα πάμε όλα. Μας έπεφταν και λίγα. Και μάθαμε να, ή μας έμαθαν, δεν είμαστε όμως ανεύθυνοι κι εμείς. Όχι, έχουμε, δεν είμαστε άμυροι ευθύνοι. Βέβαια. Μας έμαθαν να ζούμε με ξένα χρήματα, τα οποία δεν μπορούμε να επιστρέψουμε ποτέ. Πώς γίνεται αυτό? Ήταν δηλαδή κάτι που όσοι οι επαΐοντες γνώριζαν ότι φτάναμε εδώ που είμαστε τώρα. Το ήξεραν πολλά χρόνια. Εκείνοι το γνώριζαν. Ο λαός δεν το γνώριζε. Ο λαός δεν το γνώριζε. Αφέθηκε όμως και ο λαός. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά πάντως τώρα είναι η ώρα της Εκκλησίας να αναθερμάνει την πίστη των ανθρώπων μας, να δώσει κουράγιο και απαντοχή στα παιδιά που σπουδάζουν και δεν φαίνεται στο εγγύς μέλλον να έχουν πρόσβαση στην εργασία, στην καταξίωση της κοινωνίας. Ούτε και στις σπουδές δεν θα έχουν και πολλά παιδιά δύσκολο, πλέον, πάτερ, ναι. Να δώσει κουράγιο σε αυτούς που χάνουν τις εργασίες των και τις περιουσίες των μαζί και από τη μία ώρα στην άλλη βρέθηκαν στη φτώχεια, στην στέρηση. Η Εκκλησία έχει λόγο αυτή την ώρα υπάρξεως και ζωής, όχι μόνο με τα σίτια όμως, αυτό ίσως είναι το τελευταίο. Κυρίως λόγο ζωής, λόγο Χριστού, λόγο Κυρίου. Ο λόγος του Θεού είναι χορταστικός, είναι θαυματουργός, είναι σωστικός. Αν δεν το καταλάβουμε εμείς πρώτοι, τότε ματαιοπονούμε. Ο άνθρωπος είναι... Είναι καλό να λέμε στους ανθρώπους, οι πρόγονοι ήμασταν έτσι, κρατηθείτε κι εσείς. Ναι. Αλλά δεν φτάνει αυτό μόνο. Να το θυμίζουμε. Όχι, να το θυμίζουμε κι αυτό, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Να δώσουμε κουράγιο και απαντοχή στους ανθρώπους με το Λόγο του Θεού και μόνο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Οι Άγιοι είναι οι μεγαλύτεροι και οι καλύτεροι σύντροφοί μας στην πορεία του Γολγοθά που τραβά ο τόπος μας. Θεωρείτε ότι ο Ελληνισμός είναι υποδιωγμόν, τελεί υποδιωγμόν στις μέρες μας? Δεν θα το έλεγα αυτό πολύ εύκολα. Γνωρίζω ότι δεν έχουμε μεγάλους φίλους. Ποτέ δεν είχαμε. Να μας αγαπούν απ' έξω. Αλλά δεν θέλω να νιώθω και τόσο ότι... Γιατί και μέσα μας και μεταξύ μας δεν είμαστε και πολύ μονιασμένοι. Δεν είμαστε, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε μη λέμε έχουμε ένα πρόβλημα ως φιλή, ναι, πάντοτε, ναι, 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 με τη διχόνοια. Αλήθεια, ναι. Δεν είναι κάτι που μας τιμάει. Ο άνθρωπος έχει τρεις υποστάσεις. Είναι ύλη, σώμα δηλαδή, είναι πνεύμα και είναι και ψυχή. Ναι. Θεωρείτε ότι κάτι παραμελήθηκε και γι' αυτό κλονίστηκε η πίστη του ανθρώπου? Δέστε. Έχουμε πολλούς μορφωμένους ανθρώπους. Διανοούμενους, έτσι. Ναι, ναι, διάζεται. Μιλούμε για αξίες, αλλά παράλληλα... Πάντως, δέστε, και ο νους, η διάνοια δηλαδή, και η καρδιά και τα αισθήματα και η ψυχή και το σώμα είναι δώρα του Θεού. Είναι άγια πράγματα. Αν εμείς τα βεβηλώνουμε, είναι δική μας ευθύνη. Ο νους τα τελευταία χρόνια ξεχωρίστηκε από την φυσική του διαμονή, που είναι η καρδιά. Όπως το μωρό, η φυσική του θέση είναι η αγκαλιά της μαμάς, το ίδιο ακριβώς και ο νους, η φυσική του θέση είναι η καρδιά. Από εκεί ζεσταίνεται ο νους, αυξάνει, μεγαλώνει, διευρύνεται η διάνοια του ανθρώπου και βλέπει καθαρότερα και λαμπρότερα τον ορίζοντα, τους πονεμένους, τους δυστυχισμένους, την πλεονεξία, την απληστία, το ληστρικό τρόπο ζωής, την εκμετάλλευση των ανθρώπων,
σε βάρος άλλων ανθρώπων, όλα τα κακά. Και αυτό, ανάλογα από τη θέση που βρίσκεται ο καθένας, έχει ευθύνες. Η θέση του πολιτικού έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Η θέση του ψηφοφόρου επίσης έχει ευθύνη. Και εμείς έχουμε ευθύνη. Και η Εκκλησία έχει μεγαλύτερη ευθύνη επίσης. Αυτό είναι αλήθεια. Η λειτουργία όλη μας. Ότι δεν καλείστε ξανά στις επάλξεις. Καλούμαστε. Με ρόλο ενισχυμένο. Με λόγο Θεού. Ζωντανά, ακριβώς, ζωογόνα, χωρίς μικροπρέπειες, χωρίς να θέλουμε να ρίξουμε την ευθύνη σε άλλους. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Γιατί και εμείς είχαμε εκτροχιαστεί λίγο προς το κακό. Να σας πω, η γνώμη του κόσμου ήταν πριν λίγα χρόνια. Το κακό είναι κατηφόρα. Mm. Μας παίρνει εύκολα από κατηφόρα. Ήταν λίγο αρνητικό απέναντι στην Εκκλησία, όχι στο Θεό, καταλαβαίνετε, στην Ορθοδοξία, στους εκπροσώπους. Έχω ακούσει κατά καιρούς διάφορα. Όπως και εσείς φαντάζομαι. Πολλές φορές. Ναι. Και φαντάζομαι ότι και εσείς καλείστε να υπερασπίσετε το χώρο σας με ισχυρά επιχειρήματα, διότι δεν μπορούν να είναι όλοι υπεύθυνοι για κάτι που. Όχι, έτσι, δεν είμαστε. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε όλοι καλοί. Όχι, βέβαια. Οι γιατροί δεν είναι όλοι καλοί. Σίγουρα. Οι πολιτικοί δεν είναι όλοι καλοί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είμαστε και όλοι κακοί. Εγώ θεωρώ ότι η μαγιά στην πατρίδα μας υπάρχει. Έτσι πιστεύω. Θεωρώ ότι έχουμε εκλεκτές ανθρώπινες υπάρξεις σε όλους τους κλάδους, σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλα τα διακονήματα, από την Εκκλησία, από την Ιατρική, από την εκπαίδευση, σε όλους τους τομείς, και τα δικαστήρια και παντού, σε όλους τους τομείς της ζωής υπάρχουν άνθρωποι παντού και θέλω να πιστεύω μέσα μου ότι αυτοί που έχουν γκρεμιστεί είναι η πολύ μικρή μειοψηφία, η ελάχιστη. Και πρέπει να συνέλθουμε σιγά σιγά, να τους συνεφέρουμε δηλαδή. Νομίζω ότι οι φτωχοί άνθρωποι είναι αυτοί που κρατάνε, αλλά που καμιά φορά λυγίζουν κιόλας μπροστά στην ένδια. Ρώτησαν μία φορά έναν καθηγητή, τι μας λες για Αγίους, μιλούσε για τις Αγίους. Εγώ δεν βλέπω τους δεσποτάδες, τους καθηγητάδες να είναι Άγιοι. Ο καθηγητής γύρισε λοιπόν και μας είπε, με έντονο ύφος, γελώντας και λίγο, κοιτάξτε, άστε αυτούς λέει, κοιτάξτε λίγο τον ταλέπορο λαό του Θεού. Έτσι. Εκεί υπάρχει ο αγιασμός και η χάρη του Θεού. Περισσότεροι. Αυτό είναι αλήθεια. Και εμείς το ζούμε αυτόν τον καιρό με τα σύτια κυρίως. Την αλληλεγγύη διαπιστώνεται. Ναι, σε ανθρώπους που δεν έχουν σχεδόν τίποτα. Που είναι στερημένοι οι ίδιοι και φέρνουν ένα πολύ μικρό πράγμα για το σύτιο. Να το φάνε αυτοί που δεν έχουν. Μου είχαμε ξεχωριστή εντύπωση. Ένας μελαμψός άνθρωπος ξένος, που δουλεύει ασφαλώς σε καϊκοί που ψαρεύουν και που του έδωσαν μια τσάντα ψάρια για δικά του, μας τα έφερε στο σύντριο. Γιατί λέει: εγώ δεν μπορώ να προσφέρω κάτι άλλο. Δεν έχω να προσφέρω τίποτε άλλο. Αλλά θέλω να προσφέρω και δίνω αυτό το λίγο. Καλό σημαίνει. Έτσι καταλαβαίνω δηλαδή ότι εκεί πραγματικά υπάρχει η δύναμη. Υπάρχει η ζωή. Έχουμε παρόν και περισσότερο είμαι βέβαιος ότι έχουμε μέλλον. Και ως Ορθοδοξία και ως φυλή και ως έθνος και ως γένος. Έχουμε καλές προδιαγραφές. Έχουμε. Να σας πω τώρα κάτι που προχθές σε μία συντροφιά, σε μία θεολογική κουβέντα που γινόταν, ένας ευφυής, κατά τα άλλα, άνθρωπος, ο οποίος, για θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την αθεία, γι' αυτό το λέω έτσι, ορμόμενη από αυτή την κουβέντα, αμφισβήτησε την ύπαρξη του Χριστού με την έννοια ότι τον έχετε δει. Αυτή η ορθολογιστική θεώρηση των πραγμάτων, ξέρετε, είναι κάποιες φορές και ένας τρόπος αποσυντονισμού όποιου ακόμα δεν είναι πολύ δυνατά και ικανά πιστός, ίσως ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος ακόμα αναζητεί την αλήθεια. Mm-hmm. Μου φάνηκε φυσικά, τον αντέκρουσα με ένα γνωστό αστείο που επικρατούσε από τα χρόνια της διοκόμενης χριστιανοσύνης στην κομμουνιστική Ρωσία, ότι δεν έπεται ότι ό,τι δεν βλέπουμε δεν υπάρχει, έτσι. Γιατί με το ίδιο σκεπτικό και το μυαλό μας δεν το βλέπουμε, αλλά υπάρχει, λοιπόν. Όμως σκέφτηκα το εξής, ότι αυτό το επιχείρημα σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι και πάρα πολύ πιστός ή όπως ξαναείπα είναι πάρα πολύ νέος και μπορεί εύκολα να παρασυρθεί ή να πιστεί, μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα. Δεν το έχουμε δει. Ναι. Και δεν το λέω για εσάς ούτε για μένα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι. Έχουμε δει πολύ λιγότερα από όσα υπάρχουν καταρχήν. Ακριβώς. Το έλατο γνωρίζουμε, το μίζον δεν το γνωρίζουμε. Όμως το πιστεύουμε και το ζούμε. Πρώτο. Δεύτερο, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες
Είναι η μεγάλη απάντηση του Χριστού στους μαθητές του. Και το είπε για τον Θωμά, ο οποίος ήθελε να βάλει το χέρι του στον τύπο των ύλων για να πιστέψει ότι είναι ο Αναστημένος Χριστός. Και μόλις τον είδε, χωρίς να βάλει το χέρι του όμως, μόνο που τον είδε, είπε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, επειδή με είδες, το λες, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστέψαντες». Αυτό μια άλλη επίσης τοποθέτηση από την Αποκάλυψη και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Και το τρίτο είναι πάλι ευαγγελικό, «Είπε άφρον εν την καρδία αυτού ότι ουκέστην Θεός». Μόνο αφροσύνη μπορεί να φτάξει σε αυτό το ακρότατο όριο, να πει ότι δεν υπάρχει Θεός, γιατί δεν μπορεί να το αποδείξει. Βέβαια. Αν μπορείς να αποδείξεις, θα το δεχόμουν ευχαρίστως. Εμείς λέμε αυτό πιστεύουμε, αυτό ζούμε, αυτή είναι η χαρά μας και το αποδεικνύουμε με τον τρόπο που ζούμε. Με τη χαρά που ζούμε. Πάτερ, επειδή τελειώνουμε σιγά-σιγά. Οι ιδιώκτες, τα πρώτα χριστιανικά χρόνια... Ναι, ολοκληρώστε. Ανακάλυψαν τους χριστιανούς, δεν ήξεραν ποιοι είναι χριστιανοί στη Ρώμη και ποιοι δεν είναι, τους διέκριναν μετά τη λειτουργία, που έβγαιναν από τη λειτουργία και γελούσαν τα πρόσωπά τους από χαρά. Ήταν πεπληρωμένοι χαράς. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός. Ψάλλουμε το Πάσχα. Η Κυριακή είναι Πάσχα στην Εκκλησία μας. Κάθε Κυριακή είναι Πάσχα. Ήταν γεμάτοι από χαρά οι άνθρωποι. Λέει, αυτός είναι χαρούμενος, είναι χριστιανός. Ορίστε. Και τον πήγαινα στο μαρτύριο. Ας μας αποδείξει ότι αυτό είναι μαγικό, δεν ξέρω. Δεν είναι. Και το γεγονός ότι μαρτύρησαν εκατομμύρια άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια για το Χριστό. Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη. Εάν δεν πιστεύεις ικανά, δεν πας να μαρτυρήσεις. Για τους νέους μας θα ήθελα να πούμε κάτι και να κλείσουμε. Για μια τελευταία εκτίμηση να κάνω επίσης. Δεν μπορώ να δεχτώ μέσα μου ότι όλοι οι Άγιοι, όλοι όσοι, όλοι οι δίκαιοι, όλων των αιώνων και όλων των εποχών, εκατομμύρια άνθρωποι, ήταν όλοι απατεώνες. Μπορεί να ήταν μερικοί, αλλά οι πιο πολλοί ήταν αυθεντικοί και αληθινοί άνθρωποι και αποτύπωσαν στο πρόσωπο και τη ζωή τους αυτό που ζούσαν μέσα τους. Και δεν μπορώ να τους διαγράψω μόνο κοντιλιάς, γι' αυτό και συμφωνώ με αυτόν που είπε πρώτο, ότι αυτός που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός είναι άφρον. Είναι αφροσύνη η άρνηση του Θεού. Μπορεί να πιστεύει σε έναν άλλο Θεό, δικαιωμά του. Mm-hmm. Να κάνει άλλες φαντασιώσεις για τον Θεό. Δεν κατηγορώ κανέναν, δεν έχουμε κανένα φαντισμό και κανένα μίσος προς καμιά κατεύθυνση, ούτε σε αυτούς που αμφισβητούν, ούτε σε αυτούς που αρνούνται, ούτε σε αυτούς που ανήκουν σε άλλες θρησκείες. Υπάρχει η απόλυτη ελευθερία, ο καθένας να πει που θέλει. Πάντως, η άρνηση του Θεού καθ' ολοκληρία είναι αφροσύνη. Και δεν θέλω να μπω σε αυτή την περιπέτεια. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για να κλείσουμε για τους νέους μας. Χαίρομαι πολύ για το ερώτημα. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον ερώτημα. Θα ξεκινήσω και πάλι. Απλώς έχουμε ελάχιστο χρόνο, έτσι μια σύντομη τοποθέτηση. Δεν πειράζει. Εσείς μόνο ξέρετε να μην. Από τον Χριστό. Ο Χριστός μιλούσε μια φορά σε μια παρέα ανθρώπων και λίγο πιο πέρα έπαιζαν παιδιά. Πολλά. Τα οποία δεν τον άκουαν. Πώς γίνεται και τώρα πολλές φορές, στην Εκκλησία. Λοιπόν, οι μαθητές του είναι διώξει τα παιδιά, του είπε. Δεν ακούν οι άνθρωποι. Και ο Χριστός, ξέρετε, απάντησε. Άφετε τα παιδεία, ελθύν πρόσμε. Αυτό είναι μία τοποθέτηση. Καθαρή, λαμπρή, κρυστάλλινη. Δεν έχει καμία αμφισβήτηση. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Δεύτερο, ύστερα λέει, πάλι το Ευαγγέλιο το λέει αυτό, ο Χριστός πήρε ένα παιδάκι, το πήρε στα χέρια του, στην αγκαλιά του, το σήκωσε ψηλά και είπε, αν δεν γίνεται σαν αυτό το παιδί, ως προς την αγνότητα και την καθαρότητα του προσώπου και της υπάρξεως, δεν θα μπείτε στον Παράδεισο. Άρα τα παιδιά είναι για τον Παράδεισο, στην αντίληψη και στο πνεύμα και τη ζωή της Εκκλησίας μας. Και το πιο επίσης, μετά τα αυτά, σπουδαίο, η Εκκλησία μας πήρε το Ευαγγέλιο και το λειτουργήσε. Το Ευαγγέλιο διασώζεται μέσα στην Εκκλησία μας. Mm-hmm. Γράφεται και διασώζεται από την ίδια την Εκκλησία. Δεν υπήρχε Ευαγγέλιο χωρίς την Εκκλησία. Ακριβώς.
για τους φίλτα, τους ακροατές που μπορούν να μας ακούσουν αύριο μεθαύριο, να πούμε ότι η Εκκλησία μας, ξέρετε που φυλάει το Ευαγγέλιο, πάνω στην Αγία Τράπεζα. Είναι ό,τι πιο ιερό έχει και τώρα και παντού όπου υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, πήρε η Εκκλησία μας το Ευαγγέλιο και το λειτουργήσε. Και τι έκανε? Ανακήρυξε παιδιά Αγίους. 14.000 που σφάχτηκαν από τον αιμοσταγή Ηρώδη είναι Άγιοι στη συνείδηση Εκκλησίας μας, στην παράδοση και στη λειτουργία της. Λειτουργούμε. Έχει ημερομηνία που γιορτάζουμε τις 14.000 παιδιά τα υπό του Ηρώδη σφαγιαστέντα. Γιορτάζουμε επίσης παιδιά που αγιάστηκαν με τη ζωή τους. Αγία Ειρήνη, Άγιος Νικόλαος, μαζί με τον Άγιο Ραφαήλ. Η Αγία Ειρήνη, ναι, μια μικρή κοπέλα. Ναι. Και κάτι είναι ακόμα πιο σημαντικό, θα έλεγα, το που κάνει η Εκκλησία μας. Έχουμε Αγίους στην Εκκλησία μας, τους οποίους θεωρούμε προστάτες των παιδιών. Άγιος Τηλιανός. Κρατάς τα χέρια, εικονίζεται πάντοτε με, κρατώντας ένα παιδί. Ακριβώς. Και στο απολυτήγιο του, μεταξύ των άλλων, λέγεται νηπίον προστάτης γενόμενος, που σημαίνει το ξεχωριστό, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Αγίας μας Εκκλησίας προς τα παιδιά. Επομένως, η Εκκλησία μας αγαπάει αναντίλεκτα. Και επίσης ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το οποίο τη λειτουργία τελούμε στη λειτουργία μας, λέει τη νεότητα παιδαγώγησον. Μια μεγάλη ευχή της λειτουργίας Εκκλησίας μας, η οποία όμως δυστυχώς δεν ακούγεται από το εκκλησίασμα. Κρίμα. Γιατί διαβάζεται μυστικά από τον ιερέα την ώρα που οι ψάλτες ψάλουν. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται, να το ακούνε οι νέοι μας. Τη νεότητα παιδαγώγησον. Μια μεγάλη επικεφαλίδα που έχει πολλή κουβέντα στην ιστορία. Ίσως συναντηθούμε σε μια επόμενη εκπομπή να μιλήσουμε για την νεότητα και την πίστη, γιατί νομίζω ότι οι νέοι μας το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε με την παρουσία σας εδώ στις Καταθέσεις Ψυχής. Εγώ ευχαριστώ πολύ, δεν ξέρω. Που ήσασταν χαμογελαστός, προσινής και κατανοητός απόλυτα στο τηλεοπτικό μας κοινό. Σας ευχόμαστε καλή πορεία προς την Ανάσταση και να βρίσκεστε πάντα στο πλευρό του ποιμνίου σας όπως βρίσκεστε. Εύχομαι αυτό που είπετε για όλους τους ακροατές, για εσάς πρωτίστως και κυρίως. Να είστε καλά. Κάντε αυτή την διακονία, μεγάλη διακονία. Ευχαριστούμε πολύ. Και για όλους τους ανθρώπους και το παιδί. Και να χαιρετήσουμε λοιπόν. Ευχόμαστε να ήταν πολύ ιδιαίτερη και για εσάς η απόψινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε στις επόμενες Καταθέσεις Ψυχής. Ωραία.